Υπό την προεδρία του Στάθη Γιαννούλη, συνεδρίασε τη Δευτέρα το μεσημέρι για πρώτη φορά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων. Στόχος να ενημερωθούν άπαντες και φυσικά να τεθούν οι προτεραιότητες ενώπιον των αλλαγών που έγιναν πριν από λίγες μέρες. Να θυμίσουμε ότι στις 11 Ιουλίου, με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Επικεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, Βασίλη Μιχελάκη, καταργήθηκαν οι φορείς διαχείρισης απορριμμάτων Ιωαννίνων, Άρτας και Θεσπρωτείας και ιδρύθηκε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, που αποτελεί διαδοχή των συνδέσμων. Ο Στάθης Γιαννούλης, δήμαρχος Νικολάος Κουφά, έκανε την πρώτη ενημέρωση των μελών, των δημάρχων και των εκπροσώπων όλων των Δήμων της Υπήρου, αναφορικά με τις προτεραιότητες που θα θέσει, εκ των οποίων οι πιο σημαντικές είναι η συγχώνευση των προϋπολογισμών, αλλά και η δημιουργία εσωτερικής υπηρεσίας, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν έστω και σε προσλήψεις ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία του φορέα. Σύμφωνα με τις πρώτες δηλώσεις του κ. Γιαννούλη, η λειτουργία του φορέα θα ξεκινήσει χωρίς εργαζόμενους, αλλά ελπίζει σε συνεργασία με τους δημάρχους και την περιφέρεια Υπήρου να λύσουν τα όποια προβλήματα. Δεν παρέλειψε στην ενημέρωση να μιλήσει για τη δουλειά που έχει γίνει από τις προηγούμενες διαχειριστικές αρχές, λέγοντας ότι υπάρχει ένα πολύ καλό υπόβαθρο και επίπεδο. Υπάρχουν βέβαια δυσκολίες, πάρα πολλές. Η διαχείριση όμως των απορριμμάτων, η ολοκληρωμένη διαχείριση, είναι αρμοδιότητα των ΟΤΑ και γίνεται μέσα των φορέων διαχείρισης, τους ΦΟΣΔΑ. Μέχρι σήμερα στην Ήπειρο υπήρχαν 4 διαχειριστικές αρχές. Από τις 11 Ιουλίου έχει βγει το ΦΕΚ για συγχώνευση των 4 αυτών φορέων σε έναν και σήμερα έχουμε την πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υπήρου. Και θα κάνω μία ενημέρωση στα μέλη του για τα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη νέα πραγματικότητα. Ο Περιφερειακός ΦΟΣΔΑ γίνεται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων αλλά και των δικαιωμάτων των διαχειριστικών αρχών και αναμένεται ένα καλοκαίρι αρκετά δύσκολο, γιατί πρέπει μέσα στους 2 μήνες που έρχονται να στήσουμε από την αρχή τον φορέα διαχείρισης απορριμμάτων Υπήρου. Όπως είπατε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, υπάρχουν διαγωνισμοί σε εξέλιξη οι οποίοι πρέπει να συνεχιστούν, υπάρχει μια διαχείριση απορριμμάτων που γίνεται και ευτυχώς στην Ήπειρο είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Η ΦΟΣΔΑ, οι διαχειριστικές αρχές, οι σύνδεσμοι οι οποίοι υπήρχαν έχουν κάνει σε συνεργασία με τους Δήμους και με την Περιφέρεια έχουν κάνει μια καλή δουλειά και είμαστε έτοιμοι ως τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Το πρώτο βήμα το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να γίνει η συγχώνευση των προϋπολογισμών. Δεύτερο βήμα είναι να γίνει ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να μας επιτρέπει να προσλάβουμε κάποια άτομα, έστω και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Τρίτον, θα πρέπει να συζητήσουμε με το Δήμο Ιωνιτών αλλά και με την Περιφέρεια για στήριξη, τεχνική στήριξη, οικονομική στήριξη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τους πρώτους μήνες. Θα πρέπει στην ουσία να οργανώσουμε έναν περιφερειακό ΦΟΣΔΑ και να τον στελεχώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Και βέβαια σε μία πρώτη συνάντηση που είχαμε με τους δημάρχους όλοι είμαστε σύμφωνοι, δεν έχουμε προβλήματα και νομίζω ότι με προσπάθεια και με συνεργασία το καλοκαίρι θα μπορέσουμε να έχουμε το ΦΟΣΔΑ έτοιμο.